συνάντηση με τον Υφυπουργό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης της Γερμανίας και εντεταλμένο για την Ελληνογερμανική Συνέλευση Hans Joachim Fuchtel είχε ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Στο πλαίσιο της περιοδίας του στη Βόρεια Ελλάδα, ο κύριος Fuchtel έφτασε στην πόλη συνοδεία 20 μελούς αντιπροσωπείας επιχειρηματιών, δημάρχων και μελών της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης σε Θεσσαλονίκη και Βερολίνο. Θέσαμε τα προβλήματα της επιχειρηματικότητας που βασανίζουν τα τελευταία χρόνια τους Έλληνες βιοτέχνες. Του ζητήσαμε τη συνδρομή του και την στήριξή του στο να μεταφέρουμε επενδυτικό κλίμα από τη Γερμανία στην Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα και να αντλήσουμε καλές πρακτικές στο κομμάτι της πιστοποίησης των τεχνικών επαγγελμάτων. Μας υποσχέθηκε ότι θα ξανάρθει και θα εγκαινιάσουμε μαζί τη θερμοκοιτίδα νεοφυών επιχειρήσεων και ελπίζουμε ότι με την παρέμβασή του θα βοηθηθούν οι Έλληνες επιχειρηματίες για να συμμετάσχουν σε έκθεση βιοτεχνίας του Μονάχου. Ο Υφυπουργός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης της Γερμανίας επισήμανε ότι τους ενδιαφέρει πολύ να βελτιωθεί η κατάσταση στον οικονομικό τομέα της χώρας μας. Οι Έλληνες που ζουν και δραστηριοποιούνται στη Γερμανία, όπως είπε, είναι δημιουργικοί. Ακούσαμε ότι οι μικρές επιχειρήσεις στη Γερμανία χρειάζονται μια επιπλέον, μια καινούργια τράπεζα η οποία να τους δανειοδοτεί και να τους στηρίζει, και επειδή αυτό το αντιληφθήκαμε, προχωρήσαμε και στηρίξαμε την ίδρυση της τράπεζας ProCredit εδώ στην Ελλάδα. Σήμερα το πρωί επισκεφτήκαμε την τράπεζα αυτή, η οποία κάνει αρκετά μεγάλη πρόοδο στην δανειοδότηση και υποστηρίζει των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό ώστε να επιταγχύνουμε μια βελτίωση της κατάστασης για τους επιχειρηματίες. Στην επόμενη ετήσια Έλληνο-Γερμανική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στην περιοχή της Στουτγκάρδης, θα δώσουμε και μια όθηση στην περαιτέρω συνεργασία των επιμελητηρίων και πολύ ευχαρίστως θα γυρίσουμε ξανά στη Θεσσαλονίκη για να επισκεφτούμε την πόλη, αυτό το σημαντικό εμπορικό κέντρο. Ο κύριος Fuchtel προσκλήθηκε να ξανάρθει στη Θεσσαλονίκη για να εγκαινιάσει τη θερμοκοιτίδα νεοφυών επιχειρήσεων που ετοιμάζεται να δημιουργήσει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης.